Λοιπόν, σήμερα εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δήμητρα Δράμας, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, πραγματοποιείται μία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα της αλληγκαροτροφία. Έχει τίτλο «Φθινοπορεινές εργασίες εγκατάστασης ενός εκτροφείου εκτατικής μορφής». Και όταν λέμε εκτατικής μορφής, εννοούμε ότι η σαλιγκαροτροφία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα λεγόμενα εκτατικής μορφής, δηλαδή τα ανοιχτά εκτροφεία, και τα εντατικής μορφής, τα οποία είναι τα κλειστά εκτροφεία, τα οποία με την έννοια καλύπτονται από ένα δίχτυ, το λεγόμενο είναι μια κατασκευή σαν θερμοκήπιο, απλά αντί για το νάιλον υπάρχει το δίχτυ, τα λεγόμενα δικτυοκήπια. Ο μιλητής στη σημερινή ημερίδα είναι ο κύριος Νικολαίδης Αβραάμ, ο οποίος είναι και υπάλληλος του Κέντρου Δήμητρα Δράμας, ειδικός πάνω στην καλλιέργεια της αλληγκαροτροφίας. Έχει ασχοληθεί αρκετά πάνω με το αντικείμενο της αλληγκαροτροφίας, όπου θα μας παρουσιάσει όλες τις τρέχουσες εξελίξεις πάνω στον τομέα της αλληγκαροτροφίας και επίσης θα αναφερθεί σε ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν, ώστε ένας υποψήφιος εκτροφέας ή ένας εν δυνάμει παραγωγός καλλιεργητής εκτροφέας αλληγκαριού να μην αποτύχει, γιατί στην σαλιγκαροτροφία στη χώρα μας είχαμε υψηλό ποσοστό αποτυχίας, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τα πρώτα χρόνια που ήταν η εποχή όπου ξεκίνησε η μόδα με το σαλιγκάρι πριν από 2, 3 με 4 χρόνια. Κάποιοι επένδυσαν πάνω στο σαλιγκάρι και χάσανε τα λεφτά τους. Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια έτσι αποστροφή, θα λέγαμε, του υποψήφιου επενδυτικού κοινού προς αυτόν εδώ τον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Και το είχε μέσα σε μια άκρη. Και έτσι το είχε πιάσει μια βουλή καλοκαιρινή, είχαν πληρωθεί τα πάντα, δεν έκανα πάντα. Άρα να προσπαθήσουμε να μην σε καμιά άκρη, να έχει μια ελαφρά κλίση. Είναι καλό, δεν είναι θετικό. Τι φυσικέ και χημικέ συνόδε του εδάφου, δηλαδή εδώ θέλουμε χωράφια φυσικέ να στραγγίζουν καλά. Επειδή μιλάμε που φωτίζουμε, άρα δείχνουν να είναι βαρύ και το χωράφι και να κρατάει την υγρασία. Αυτό είναι σε βάρος των εργαλείων. Αλλά πρέπει να είναι ένα χωράφι ελαφρύ. Έτσι, πολύ καλή χωράφι. Το πετά, καλό είναι ότι το ζαλιγκάρι αρέσει προς το ασβέστιο. Εντάξει, ένα αντιστούχο. Καλό είναι να μην κόψει όμως πολύ. Η απόσταση από κάτι εκεί είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι δράμα και έχω στην πρώτη σερόν χωράφι που να κάνει το εκτροφείο, πρέπει να πάω μια-δυο φορές την ημέρα. Αλλά δεν είμαι σήμερα πηγαίνω 30-60 και άλλα 60-120 για να πάω στην πρώτη για να δω το εκτροφείο.